Μία ακόμη επιστολή στα ανώτερα κυβερνητικά κλιμάκια για το θέμα της παραμονής Πανοζάχου στην περιφέρεια Ηπείρου με το ίδιο περιεχόμενο με αυτό της επιστολής των δημάρχων της Ηπείρου έρχεται στο προσκήνιο. Η κόντρα περιφέρειας και Δήμου Ιωαννιτών βρίσκεται σε ύφεση χωρίς ανακοινώσεις το τελευταίο 48ωρο και το τελευταίο επεισόδιο ήταν η συνέντευξη που παραχώρησε ο έκπτωτος πλέον πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ιωαννίνων Ιωάννης Παιδιαδητάκης. Ωστόσο, η αναφορά της Δημοτικής Αρχής στην πρώτη της ανακοίνωση σχετικά με τη συλλογή των υπογραφών πως αντίκειται στους κανόνες της πολιτικής ηθικής εξακολουθεί να προκαλεί αντιδράσεις. Μετά από αρκετές ημέρες που το θέμα βρίσκεται στο προσκήνιο, ο πρόεδρος της ΤΕΔΚ Θεσπρωτείας και δήμαρχος Ιγουμενίτσας Θωμάς Πιτούλης με δήλωσή του στο Ιωάννινα TV διευκρινίζει πως ο ίδιος δεν συνυπέγραψε την επιστολή γιατί 20 ημέρες νωρίτερα είχε συντάξει και είχε αποστείλει προσωπική επιστολή με ανάλογο περιεχόμενο για την παραμονή του κυρίου Πανοζάχου στην περιφέρεια της Ηπείρου. Καταρχάς, με θλίβει απεριόριστα η όλη κατάσταση. Η ρόλη της περιφέρειας και των αιρετών είναι διακριτή και δεν εμπλέκονται. Το σίγουρο είναι ότι ελεγχόμαστε από την περιφέρεια, αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι ο καθένας επιτελεί το έργο του ανάλογα με τις υποχρεώσεις που έχει από τον κώδικα και για μας τους αιρετούς, τις υποχρεώσεις που έχουμε αναλάβει απέναντι στους συμπολίτες μας που μας ψήφισαν. Τώρα, όσον αφορά το θέμα της επιστολής, το διάβασα και εγώ. Όντως είχα μία επικοινωνία με τον κύριο Μικρούλη, αλλά επειδή είμαι άνθρωπος που θέλω να λέω τα πράγματα όπως έχουν γίνει και να εκφράζω ελεύθερα την άποψή μου, εγώ δεν συμμετείχα στο θέμα της υπογραφής για έναν και μόνο λόγο, ότι 20 μέρες πριν είχα στείλει προσωπική επιστολή δική μου με το ίδιο θέμα. Και όταν με πήραν οι άλλοι δήμαρχοι, τους είπα εγώ έχω κάνει τις κινήσεις που πίστευα ότι πρέπει να κάνω. Από εκεί και πέρα, θέλετε εσείς να κάνετε κάτι ή να αναφέρετε το δικαίωμά σας.